το μήνυμα «Τραγουδάω δίχως φόβο», μαθητές και διοργανωτές έστειλαν το δικό τους μήνυμα κατά της έμφυλης βίας από την πλατεία του Φάρου της Αλεξανδρούπολης. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη Διεθνή ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι μια ημέρα, σήμερα είναι ημέρα κατά της βίας των γυναικών. Βρισκόμαστε στην πλατεία του Φάρου της Αλεξανδρούπολης και αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι αν δεν ήταν μαθητές δεν θα είχε κόσμο. Τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει εδώ και πρέπει όλοι, ο καθένας μας, να ενδιαφερθεί για τη βία κατά των γυναικών. Όσο η τεχνολογία αυξάνεται, όσο προχωράει, τόσο βλέπουμε ότι η βία κατά των γυναικών αυξάνεται και αυτή. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει, γιατί πλέον έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Μια πολύ σημαντική ημέρα, την οποία πρέπει να τιμήσουμε και να δείξουμε σε όλους τους πολίτες, φορείς, σε όλη την κοινωνία, ότι το πρόβλημα μας αφορά όλους, δεν είναι ατομικό. Οι γυναικοκτονίες τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει δραματικές διαστάσεις, τα νούμερα είναι αποκαρδιωτικά και όπως βλέπετε εδώ σε αυτή την εκδήλωση επιλέξαμε να συμμετέχουν παιδιά, γιατί είναι η επόμενη γενιά των ενηλίκων και πρέπει αυτό το κακό, σε εισαγωγικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, πρέπει να σταματήσει από αυτή τη νέα γενιά που θα είναι οι επόμενοι ενήλικες. Εμείς αυτό που ήταν να δώσουμε, το δώσαμε, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε στα 45 και στα 50. Σε αυτά τα παιδιά όμως, αν τα αγαλουχίσουμε σωστά, αν τους μεταφέρουμε σωστά αξίες και ιδανικά, είμαι σίγουρη ότι στα επόμενα χρόνια δεν θα μιλάμε πλέον με αυτή την ένταση για αυτό το φαινόμενο που λέγεται βία. Ναι, και η κόρη μου θέλω να είναι προστατευμένη, αλλά πολύ περισσότερο και τα αγόρια μου να ξέρουν πώς να συμπεριφέρουν απέναντι στις γυναίκες. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι ατομικό ζήτημα, αλλά κοινωνική πληγή που απαιτεί συλλογική δράση. Είναι ευθύνη όλων μας να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τις γυναίκες, όπου οι ίσες ευκαιρίες και τα δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά και θα προστατεύονται. Κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ζει χωρίς φόβο και να αισθάνεται ασφαλής. Τη βία αποπλήττει καθημερινά χιλιάδες γυναίκες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας ή ηλικίας. Ας αναλογιστεί ο καθένας από εμάς την ευθύνη του για το παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας καθημερινώς. Το πιο συχνό είναι η σωματική βία, που είναι και εύκολο να αναγνωριστεί από όλους. Είναι η πιο άμεσα αναγνωρίσιμη μορφή βίας και περιλαμβάνει κάθε είδους φυσική επίθεση, όπως χτυπήματα, σμπροξήματα, όπως ενέργειες στο να πιέσει κάποιον άλλον για να κάνει κάτι που δεν θέλει. Άρα λοιπόν ένα παράδειγμα θα ήταν ένας μαθητής να χτυπάει, να σμπρώχνει κάποιον άλλον χωρίς λόγο. Μία ομάδα παιδιών να περικυκλώνει ένα παιδί για να το τρομάξει. Κάποιος να κλέβει ή να καταστρέφει τα πράγματα κάποιου άλλου χρησιμοποιώντας βία για να το επιτύχει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες δημιουργούν φόβο, δημιουργούν ανασφάλεια και το σχολείο γίνεται ένας χώρος που κάποιος νιώθει άγχος αντί για ασφάλεια. Υπενθυμίζεται πως η εκδήλωση έγινε με τη συμμετοχή των μαθητών των μουσικών σχολείων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.